Καταργείται η επιδότηση εργασίας των επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς αυτή είναι ασύμβατη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του νομού Καβάλας, κ. Παπαφιλίππου, μαζί με συναδέλφους του από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Σταθάκη, όπου διευκρινίστηκε ότι όντως καταργείται η επιδότηση πλην όμως διερευνώνται τρόποι για να βρεθεί ένα υποκατάστατο μέτρο που να ικανοποιεί τους επιχειρηματίες της περιφέρειας και δι της Ανατολικής Μακεδονίας που παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη οικονομική δυσκολία. Θέσαμε για πολλωστή φορά και το ζήτημα της επιδότησης των επιχειρήσεων της περιοχής μας και για μια ακόμα φορά ο κύριος Σταθάκης μας ξεκαθάρισε με τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν ήταν η επιδότηση αυτή συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο και άρα δεν υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα της κυβέρνησης να συνεχιστεί και φυσικά να εξοφλήσει και τα χρήματα που οφείλονται από το 2010. Όμως δεσμεύτηκε και ο κύριος Σταθάκης και, και τα στελέχη του Υπουργείου ότι σύντομα και αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση που είναι το προέχον αυτή τη στιγμή, σύντομα λοιπόν και μετά την αξιολόγηση θα βρουν κάποια εναλλακτική λύση για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή ήδη αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου ψάχνουν να βρουν την εναλλακτική λύση. Παράλληλα, συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας για ζητήματα απασχόλησης ανέργων, αλλά και για την κοινωνική οικονομία. Με την κυρία Αντωνοπούλου συζητήσαμε άλλα ζητήματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου της. Έτσι, και είχαμε και εκεί μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μας ενημέρωσε για τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή για την απασχόληση, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν, ειδικά για τους συμμετέχοντες, για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων αυτών και όσον αφορά τους μισθούς τους, που είναι κατά πάρα πολύ περισσότερο αυξημένοι σε σχέση με αυτούς του παρελθόντος, για τις ηλικίες που ωφελούνται. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για ηλικίες 18-24 ετών, ένα πρόγραμμα για τις ηλικίες άνω των 50 ετών που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί συμπολίτες μας που είναι στην ηλικία αυτή είναι σε αδιέξοδο κυριολεκτικά. Και εκεί επίσης είπαμε ότι θα και αποφασίσαμε ότι σύντομα και μετά την αξιολόγηση θα υπάρξουν και ενημερώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, δηλαδή και από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και από τον κύριο Χαρίζη και από την κυρία Αντωνοπούλου. Θα υπάρξουν επισκέψεις στην περιοχή για να γίνει οργανωμένη συζήτηση και ενημέρωση για όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης με την κυρία Αντωνοπούλου συζητήσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει σχέση με την κοινωνική οικονομία. Θα ξέρετε ότι το κόμμα μας και προεκλογικά και το έχει περιλάβει και στο πρόγραμμά του ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην κοινωνική οικονομία. Ετοιμάζονται εξαιρετικά πράγματα για τον τομέα αυτό που θα λύσουν πολλά προβλήματα ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, οι κινσέπ που ανήκουν στον τομέα αυτό, δηλαδή κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αυτά όμως σύντομα θα λυθούν, πάρα πολύ σύντομα, και μάλιστα πάλι στο πλαίσιο αυτό, σε 2 μήνες περίπου από τώρα θα δημιουργηθούν για το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας περιφερειακά κέντρα στήριξης κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ελλάδα, ώστε να παρέχουν συμβουλές και να ενημερώνουν για τα προγράμματα της κοινωνικής οικονομίας. Αντιστοιχή συνάντηση των βουλευτών θα πραγματοποιηθεί με την Υπουργό Τουρισμού κυρία Κουντούρα, με τον κύριο Σπύριτζη αλλά και τον κύριο Ξανθό το επόμενο διάστημα. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια ανάδειξης των προβλημάτων της περιφέρειας και προσπάθειας επίλυσης αυτών.